οπότε θα μου επιτρέπετε να μην φοράω πια κοντομάνικο, να συνεχίσω σαν απλώς καθημερινά ρούχα. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο, η ώρα είναι, σήμερα είναι 6 του μηνός και η ώρα είναι 2 παρά 10. Πόλεμος. Αυτή είναι η 11η ενημέρωση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτή τη σήμερα δηλαδή, οι Ισραηλινοί επιχειρούν και στη Βόρειο Γάζα και μάλιστα στη Τζαμπαλία και στη Νότιο Γάζα, που είναι το, πώς λέγεται, Ρεβαλία, Χανιούνες. Εγώ και τα ονόματα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι, θα μου πείτε, καλά δεν είχαν κλείσει το Βόρειο Τμήμα. Όταν μπήκανε, το χτυπήσαν, το καθαρίσανε, αλλά αφήσαν μερικούς θύλακες, δύο για την ακρίβεια. Και τους αφήσαν και τους έπιασε η εκεχερία. Και όταν τελείωσε η εκεχερία, για να μην νομίζει η Χαμάς ότι πού σε ξεχαστήκαμε, πήγαν κατευθείαν κάτω, εν τω μεταξύ, στο νότιο, στη Χανιούνες. Εν τω μεταξύ, αρκετοί ανεβήκαν από τους Χαμάς στην βόρειο πλευρά, στη βόρειο πλευρά της Λωρίδας, οπότε βρήκανε και κάνανε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο στρατός πολεμάει και στα δύο μέτωπα, στην βόρεια και στην νότια Γάζα. Μάλιστα έχουν αρχίσει, εκτός από το σφουγγάρι που έχουν για να σταματάνε να κλείνουν να χρηστεύουν τις σύραγγες, θα το έχετε διαβάσει, ένα υλικό που το ρίχνεις μέσα και αυτό είναι σαν σφουγγάρι, γεμίζει, μεγαλώνει και γίνεται σαν τσιμέντο και δεν μπορείς να μπεις ή να βγεις. Εκτός από αυτό έχουν και το νερό αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιούν νερό. Γιατί αυτό? Διότι το πρόβλημα με αυτό το σφουγγάρι έχει ένα μειονέκτημα, ότι αν δεν είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανείς μέσα, τουλάχιστον δικό σου, δεν μπορείς να το κλείσεις, γιατί άμα το κλείσεις και πεθάνουν μέσα και δικοί σου άνθρωποι, δηλαδή οι απαχθέντες, οπότε το νερό είναι λίγο πιο, δίνει μια ευκαιρία, ας το πω έτσι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το Ισραήλ, αυτό το ξέρουν όλοι και μάλιστα χθες το ξαναείπανε και ο Νετανιάου, που δεν τον πολύ πάω όπως ξέρετε καθόλου, ο Γκάντς και ο Γκάλαντ, ότι μάγκα να ξέρουν και οι Αμερικοί ότι όποιος θέλει να ξέρει ότι εμείς άμα δεν τη διαλύσουμε τη Χαμάς δεν σταματάμε. Και θα έλεγα μάλιστα προσωπικά ότι μάλλον έχουν απόλυτο δίκιο, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση έτσι. Να φύγει η Χαμάς από εκεί πέρα μέσα, να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, γιατί όσο υπάρχει Χαμάς και οι άνθρωποι που είναι στη Γάζα, οι απλοί πολίτες υποφέρουν, όχι μόνο από κάθε τόσο από τις βομβαρδισμούς του Ισραήλ, από την ίδια τη Χαμάς υποφέρουν. Ένα τελευταίο που θέλω να πω τώρα για αυτή την ενημέρωση είναι γιατί σταμάτησε η εκεχερία. Η Χαμάς είπε ότι την παραβίασε την εκεχερία το Ισραήλ και το Ισραήλ εξήγησε γιατί δεν την παραβίασε, αλλά την παραβίασε η Χαμάς. Και ξέρω ότι θα μου πει ότι είμαι αρκετά υπέρ του Ισραήλ, αλλά αυτό που θα σας πω είναι αρκετά λογικό. Το Ισραήλ είχε ζητήσει από τη Χαμάς ότι στην τελευταία αποστολή απαχθέντων θα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, όλα. Και θα μείνουν εκεί οι άντρες. Χαμάς στην αρχή είπε ναι, εντάξει, ξέρω εγώ, ότι όταν ήρθε η ώρα να παραδώσει τη λίστα, παρέδωση λίστα δεν υπήρχαν οι γυναίκες. Έγινε της κακομοίρας μεταξύ Κατάρ, Αιγύπτου, Αμερικής, Μοσάντ και ξέρω εγώ τι, για να βρουν και φυσικά Χαμάς, και η Χαμάς επέμενε. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι από ιατροδικαστικές εξετάσεις οι οποίες έγιναν σε πτώματα που βρέθηκαν στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, πάρα πολλά από αυτά οι γυναίκες είχαν βιαστεί ή κακοποιηθεί. Και όταν λέω κακοποιηθεί πολύ άσχημα.
δεν θα αναφέρω τι, αλλά είναι κακοποιηθήκανε πολύ άσχημα. Και ως εκ τούτου, το πιθανότερο είναι ότι ο λόγος για να μην θέλει η Χαμάς να συνεχιστεί η εκεχηρία που τη βόλευε, διότι έτσι μπορούσε να ξαναοργανωθεί και παρόλα αυτά δεν το έκανε, σημαίνει ότι ήξερε ότι από τη στιγμή που θα παραδώσει τις γυναίκες, οι ιατροδικαστές του Ισραήλ θα μπορέσουν αμέσως να πούνε εάν κακοποιήθηκαν ή βιάστηκαν. Και προφανώς εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και κακοποιήθηκαν και βιάστηκαν, και ας μην έχω απτά παραδείγματα, γνωρίζοντας μόνο την νοοτροπία τους, δεν έχω καμία αντίρρηση ότι αυτό έγινε και γι' αυτό δεν τις παραδείχνουν. Αυτά είναι για σήμερα ως προς την ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, δεν θα σταματήσουν και εγώ ελπίζω να μην σταματήσουν μέχρι που να διαλυθεί αυτή η Χαμάς, για βάση και όλη η περιοχή λίγο πολύ ηρεμήσει. Αυτά. Γεια χαρά.